Καλησπέρα σας. Είμαστε στην τρίτη ξενάγηση στη Δημοτική Πινακοθήκη Μπαδρώνης, στην έκθεση σύγχρονων δημιουργών και έχουμε μπροστά μας τον κύριο Στέφανο Δεσκαλάκη. Κύριε Στέφανο, η τρίτη ξενάγηση. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πείτε μας δύο λόγια για αυτά που θα παρουσιάσετε σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοτική Πινακοθήκη για την εξαιρετική παρουσίαση των έργων μας, τον Νίκο τον Καλατζή και επίσης τους συλλέκτες που μας δανείσαν τα έργα τους, τον κύριο Δημαράκη, τον Θανάση τον Μιχαηλίδη και τον Σωτήρη το Φέλιο. Βέβαια δεν έχει δικά μου έργα εδώ, αλλά η έκθεση είναι όλων των ζωγράφων μαζί και έτσι οι ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους συλλέκτες. Πώς θα χαρακτηρίζετε την έκθεση τώρα που φτάνουμε στο τρίτο στάδιο της ξενάγησης, πώς θα χαρακτηρίζετε την έκθεση από την άποψη προσέλευσης του κοινού? Αυτό δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε. Στα εγγένεια ήταν καταπληκτικά πάντως. Είχε πάρα πολύ κόσμο και πιστεύω και κέφι. Και εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος, γιατί για τον ζωγράφο είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο κόσμος που θα έρθει να δει το έργο του. Η σχέση που έχουν τα έργα σας με το κοινό της Πάτρας, έτσι, η δική σας ζωγραφική όσον αφορά με το κοινό της Πάτρας. Αυτό δεν ξέρω. Σας λέω ότι το μόνο που είδα εγώ ήταν αυτή τα πρώτα τα εγγένεια και νομίζω ότι ήταν θετική η αποδοχή. Έτσι. Αυτό ένιωσα εγώ, τώρα δεν ξέρω. Τώρα, όσον αφορά τη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, φιλοξενεί αυτή την έκθεση. Πιστεύετε ότι αυτή η έκθεση θα παίξει ρόλο για στην σημασία που θα έχει η καστική τέχνη σε σχέση με την Πάτρα? Αυτό το ελπίζω, διότι είναι νομίζω μια καλή έκθεση. Δηλαδή, και ο αριθμός των έργων είναι επαρκής και η παρουσίαση είναι πολύ καλή, ο φωτισμός. Και η οργάνωση, νομίζω. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι ομιλίες, ότι υπάρχουν οι αφίσες στους δρόμους. Με μία λέξη, εσείς αν κάνατε την ξενάγησή σας και λέγατε μία λέξη όσον αφορά τα έργα σας, ποια θα ήταν αυτή? Ευχαριστώ. Το ευχαριστώ θα ήταν.